Νωρίς το πρωί έφτασε στο Σταυρίδιο Ίδρυμα Χρονίος Πασχόντων ο Άγιος Κυπριανός, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρού Πόλεως Άνθιμο, αλλά και τον Γενικό Διευθυντή της μη κυβερνητικής οργάνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή. Κύριε κύριε Αραβατζή, οι γιατροί μας, θέσεις αγαπητοί μας, ο Μακαριότατος χαιρέτησε έναν προς έναν τους εργαζόμενους στο Ίδρυμα αλλά και όσους διαβιούν εκεί. Μετέπειτα ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος μαθαίνοντας για τη λειτουργία του αλλά και για τα όσα προσφέρει στην κοινωνία. Στο πνευματικό κέντρο. Και αυτό ήταν... Το όφελος του κράτους είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατάκητοι που βρίσκονται εδώ ή στα άλλα ιδρύματα θα έπρεπε να καλύπτουν θέσεις στα κρατικά νοσοκομεία. Και όταν σε ένα κρατικό νοσοκομείο, από ό,τι λένε, στοιχίζει 450 ευρώ την ημέρα η νοσηλεία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη, αυτοί οι 130 άνθρωποι που είναι εδώ, αν ήταν στα κρατικά νοσοκομεία, και όταν βρίσκονται εδώ πέρα, δεν θέλουν να αποτιστοιχίζουν, ελάχιστα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος μετέβηκε σε μια σημαντική ανακοίνωση. Στην ουσία η Αποστολή αναλαμβάνει τη σίτη σε 150 ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών της Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Δήμητσας που διευθύνει την Αποστολή έχει ένα κριτήριο, βλέπει, αξιολογεί και από αυτά που μπορούμε προσφέρουμε, διότι δυστυχώς και η αποθήκη της Αρχιεπισκοπής δεν είναι απέραντη και αυτή λιγοστεύει. Αλλά όλοι μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη, θα προσπαθούμε να καλύπτουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ήδη κλείσαμε 22 χρόνια λειτουργίας και πριν από ένα μήνα, μάλλον αρχές αυτού του μήνα, 1 Απριλίου, πήραμε την αίτηση του 1000ου τροφίμου. 1000 άτομα περιθάλψαμε σε 22 χρόνια. Ήταν ο αριθμός πρωτοκόλλου 1000ος. Το ανακοινώσαμε, θέλουμε την ευχή σας, ώστε και οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας, οι νοσηλεύτριες, όλοι οι άνθρωποι που το αγαπούν και το φροντίζουν, κάτω από την ευχή σας, να συνεχίσουν με περισσότερη δύναμη. Ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολής δόρισε στους υπεύθυνους του Ιδρύματος 13 σκούτες με φαρμακευτικό υλικό. Η Αποστολή κάθε μήνα βοηθά στα σίτια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 10.000 μερίδες διανέμονται καθημερινά από τις ενορίες μόνο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ενώ 12.000 δέματα δίνονται σε οικογένειες που ζουν στο όριο της φτώχειας. Στο πρόγραμμά μας αυτό εντάξαμε και τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης μετά από συζήτηση με τον Μητροπολίτη, καταγραφή των προβλημάτων και θα δίνουμε έτσι κάθε μήνα 150 δέματα και βοήθεια με φάρμακα που σήμερα παραδώσαμε 13 κουτιά για τους ανθρώπους που βρίσκονται, είναι ανασφάλιστοι και ζουν στα όρια της φτώχειας. Η τετραήμερη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στη Θράκη, η οποία άρχισε το Σάββατο στην Κομωτινή, όπου αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα ολοκληρωθεί την Τρίτη με επόμενους σταθμούς, το Σουφλί, το Διδημότυχο και την Ορεστιάδα.